Ja sam veoma zahvalan mom dragom kolegi i prijatelju ministru unutrašnjih poslova Republike Grčke, mom dragom Panagiotisu, za priliku da razgovaramo, za priliku da još jednom potvrdimo bratske veze između naše dva naroda. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο μου, τον συνάδελφό μου, τον Παναγιώτη, για την ευκαιρία αυτή που μου έδωσε να συναντηθούμε εδώ και να συζητήσουμε για τις στενές σχέσεις που συνδέουν τους δύο λαούς μας. Još jednom želim da izrazim zahvalnost u ime ne samo vlade Republike Srbije, već i čitavog srpskog naroda za principijelnu i čvrstu poziciju Republike Grčke po pitanju nepriznavanja lažne države Kosovo. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες όχι μόνο της κυβέρνησης της Σερβίας αλλά και του σερβικού λαού για την θέση αρχής της Ελλάδος όσον αφορά την μη αναγνώριση του ψευδοκράτους του Κωσυποπεδίου. Podrška Grčke po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje je za nas od najvećeg mogućeg značaja, ali podrška grčkog naroda prevazilazi politiku. To je podrška bratskog naroda i nešto na što mi uvek računamo. Για μας έχει μεγάλη σημασία η στήριξη που δείχνει η Ελλάδα όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της Σερβίας, αλλά είναι και ιδιαίτερη η στήριξη την οποία δείχνει ο ελληνικός λαός, ένας πραγματικά αδερφός λαός. Могли би да разумемо da neki drugi narodi ne razumeju za Srbe šta je Kosovo, ali znamo da pravoslavni Grci znaju šta je za Srbe Kosovo. Μπορεί κάποιοι άλλοι λαοί να μην γνωρίζουν τι εστί ορθόδοξο κωσυφοπαίδιο, αλλά τα αδέρφια μας οι Έλληνες το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Τεχόζε ζέλιμ, ισχυρίστε σε πρίλικου, να πρινέσε μη λίτσουν ζεχβάλνωστ πρέτσενικ Ρεπούμπλικη Σερβία Αλεξάνδρα Μούτσιτσα, πρέτσενικου Βλάδε Ρεπούμπλικη Γκρτσικα γκοσπόδινου Μητσοτάκησου. Επίσης, άδωξε την ευκαιρία να μεταφέρω τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβίας, του κ. Βούτσης, προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κ. Μητσοτάκη. Iako su Hrvatska i još neke zemlje članice Europske unije uspele da osmi paket sankcija Ruskoj Federaciji pretvore u prvi paket sankcija Srbiji, αν και η Κροατία και κάποιες άλλες χώρες κατάφεραν να μετατρέψουν το 8ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σε ένα πρώτο πακέτο κατά της Σερβίας, για τη Σερβία. Grčka je bila principijelna, predsjednik vlade, gospodin Mitsotakis, je podržao Srbiju, govoreći pred čitavom Europskom unijom da nije fair i nije pošteno kažnjavati Srbiju za ono zašto ona nema ni najmanju krivicu. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μπροστά σε όλους τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, είπε ότι δεν είναι σωστό να τιμωρείται η Σερβία για κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται.